Και τώρα στο βήμα ο συνάδελφος Μανώλης Χαρατσής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση, συνέχεια της μεγαλειώδου συγκέντρωσης Τετάρτης, όπου δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές, άνθρωποι της βιοπάλης, κόσμος κάθε ηλικίας, έδιναν η φωνή των 57 δολοφονημένων συνανθρώπων μας.